5-4 μπροστά, διάσημη. Επόμενη αναμέτρηση. Στέλιος Χανταμπάκης, Τάκης Καραγκούνιας. Έτοιμοι! Πάμε, Στέλιο! Στέλιος Χανταμπάκης με εμφανώς παραπάνω κιλά. Από ό,τι θυμόμαστε, απέναντι στο σκυλοτράχυλο Τάκη Καραγκούνια. Παρ' όλα αυτά, εδώ... Όλο το βάρος, αλλά παίζει και το πάθος πάρα πολύ. Έχει κάνει λάθος ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα πρέπει να γυρίσει. Ο Στέλιος θα πρέπει να γυρίσει και να ρίξει τον κύβο από το εμπόδιό του. Ένα λαθάκι το οποίο τον καθυστερεί, σίγουρα θα τον φέρει πίσω. Πρέπει να περάσει και πάλι τώρα μέσα από το τούνελ. Ανέλπιστο δώρο για τον Τάκη Καραγκούνια από τον αντίπαλό του. Οι μαχητές θέλουν να φέρουν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα και ο Στέλιος έκανε ένα λάθος, το οποίο φέρνει τον Τάκη πολύ μπροστά τώρα. Ο Στέλιος θα βρει πιστές στις μπάρες και θα κάνει δύσκολο το έργο του στη συνέχεια. Ο Τάκης ήδη τοποθετεί τα κομμάτια στο παζλ. Σωστή τοποθέτηση μέχρι στιγμή. Ο Στέλιος έρχεται με σταθερό ρυθμό. Φτάνει τώρα τον Τάκη, ο οποίος τελειώνει το παζλ, προχωράει στο επόμενο πόδιο. Σωστό είναι το παζλ για τον Τάκη. Για να δούμε ο Στέλιος αν θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την εις βάρος του κατάσταση, την οποία δημιούργησε ο ίδιος ουσιαστικά. Δεν γύρισε εκεί όλο τον πύρο, τον άξονα για να κατεβάσει το κυβάκι του και έδωσε προβάδισμα στον Τάκη Καραγκούνια. Ο Τάκης, ο οποίος το θέλει πάρα πολύ, έχει κάνει πολλές προπονήσεις και σε στόχους και σε γυμναστήρια και έρχεται, όπως είπε, για να πάρει πίσω αυτό που του στέρισαν. Μετά παράπονα από την τελευταία του συμμετοχή στο Survivor, όπως συγκεκριμένους παίκτες, ξανανοίγουμε αυτά τα θέματα. Χάνει την ισορροπία τον Τάκης. Ευκαιρία για το Στέλιο τώρα, για να δούμε. Έχει την υπομονή ο Στέλιος Χανταμπάκης. Γι' αυτό γυρίζει καινούργια σελίδα, γι' αυτό στο Survivor και δέχεται και μεγάλη στήριξη από τον πάγκο, από τους συμπαίκτες του. Κοντά στο checkpoint ο Στέλιος, κοντά στο να τερματίσει ο Τάκης, δεν ξανά κανένα λάθος. Κατάλαβε ότι πρέπει να ισορροπήσει με κάποιο τρόπο. Τον βρει και περνάει δεύτερο κυβάκι και περνάει στην κατασκευή. Ο Στέλιος είναι κοντά. Άλλες 2-3 μετατοπίσεις τους κύβους και θα φτάσει και αυτός στο τραπέζι του. Περνάει, ρισκάρει εκεί ο Χανταμπάκης, αρπάζει δεύτερο κύβο, κρατιέται με τα ακροδάχτυλα και το καταφέρνει. Είναι λίγο πιο μπροστά πλέον ο Τάκης Καραγκούνιας, έχει στήσει το πρώτο τριγωνάκι του. Περνάει και το δεύτερο. Από αυτόν που πλέον αριθμεί 2 μισθοφόρους στις τάξεις της. Ο Βασάλος παραμένει εδώ και αρκετή ώρα πάνω στον πάγκο, οι υπόλοιποι είναι κάτω στο στίβο μάχης. Πρέπει να διορθώσει ο Τάκης Καραγκούνιας εκεί να συμμαζέψει λιγάκι τις πυραμίδες. Υπάρχουν κάποιες μαύρες γραμμές που εκεί πρέπει να μπουν όλα τα τριγωνάκια. Ξεκινάει βολές ο Τάκης, παίρνει το κέντρο από τους παιχνιδάδες. Πολύ δυνατά, πολύ εύστοχα. Να λοιπόν που η δουλειά ανταμείβει τους παίκτες οι οποίοι προετοιμάστηκαν κατάλληλα. Φαίνεται ο Καραγκούνιας ότι μπαίνει πολύ ζεστά στην πρώτη αναμέτρηση στο Survivor All Star. Τώρα επιστρέφει ο Στέλιος για στόχο. Για να δούμε. Άλλο ένα τρίγωνο, ψυχραιμία πλέον από τον Τάκη Καραγκούνια, έχει το προβάδισμα από όλα αυτά, ο Στέλιος παίρνει και αυτός δυνατά. Έδιωξε άλλο ένα τριγωνάκι, έχει γκρεμίσει και τις τρεις κατασκευές. Καραγκούνιας διώχνει άλλο ένα τρίγωνο, τώρα θέλει ψυχραιμία. Γυρίσει πλάτη εκεί το τριγωνάκι, δύσκολος ο στόχος, ο Στέλιος διώχνει άλλο ένα. Και άλλο ένα τρίγωνο τώρα, αστοχή. 4 τριγωνάκια για τον Καραγκούνια, έχει 6-7 από ό,τι βλέπω ο Στέλιος Χανταμπάκης. Άλλο ένα τρίγωνο για τον Τάκη. Στέλιος απαντάει. Διώχνει άλλο ένα. Καλές οι βολές του. Άλλο ένα τριγωνάκι για τον Χανταμπάκη. Πλησιάζει. Έχει 4 τρίγωνα ο Χανταμπάκης. 3 ο Καραγκούνιας. Θα λίγο να ισοφαρίσει ο Στέλιος. Διώχνει άλλο ένα ο Τάκης Καραγκούνιας. 2 τρίγωνα για τον Τάκη. 3 για τον Στέλιο. 2 και για τον Στέλιο. Φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Καραγκούνιας ψάχνει να βρει ψυχραιμία. Περιστρέφεται το τρίγωνο. Το διώχνει. Ο Στέλιος μπορεί να κλέψει τον πόντο. Δεν διώχνει το τρίγωνο ούτε τώρα. Τελευταίο τρίγωνο και για τους δύο παίκτες. Ο Τάκης προλαβαίνει. 5-5 το σκορ. Τρομερή αναμέτρηση. Έγιο! Μπράβο, Τάκη! Όλους τους πανηγυρισμούς της χρονιάς μαζί σε έναν. Τώρα ξέρουμε τι θα κάνεις τώρα εδώ και πέρα.
Τι έκανες εκεί έξω. Με δύο κύβους να πάρεις μισή ανάσα. Ήσουν μπροστά γιατί είχε ένα και είχε πάει να μαζέψει. Αμα τσίπησε είναι θέμα. Τι τσίπησε πίσω.